Λοιπόν, για τα λιοντάρια μας η νέα θέση του Άρη θα παραμείνει στους διδύμους. Αυτό σημαίνει μετακινήσεις, συζητήσεις, δράση, η οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντική. Ένα οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, για επωφεληθείτε μέχρι τις 10 του μηνός που ο Δίας έχει να σας δώσει πολλά και σε δημιουργική διάθεση και σε ερωτική και γενικά στη δραστηριότητά σας. Αύριο το μεσημεράκι, εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, μια αλλαγή είναι ή ένα καυγαδάκι είναι, ή προσέχετε γενικότερα και μικροατυχήματα από αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες ενδεχομένως να ακούσουμε. Για τους παρθένους μας, σιγά σιγά τα πράγματα φτιάχνουν. Αυτή η μέρα που είχα πει, η 14 Απριλίου, είναι πάρα πολύ σημαντική και για σας. Να ξέρετε ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες που αυτόν τον καιρό είναι πολύ θολωμένες, περίεργες, θα παίρνετε αποφάσεις, μετανιώνετε, πηγαίνω έρχονται τα πράγματα, αρχίζουν σιγά σιγά να διορθώνονται. Βέβαια αρχίζει ένα κυνηγητό στην κυριολεξία στα επαγγελματικά. Θα το νιώσετε πρώτα εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Ένα ψηλό έτσι καυγαδάκι μπορεί να έχετε ή των πρώτων ημερών, που από τη μία θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, από την άλλη υπάρχει μία ένταση μέσα στο Σαββατοκύριακο για σας, ενώ οι σχέσεις είναι μπερδεμένες. Πάντως, γενικά, οι παρθένοι, ας έχουν την ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αν και όλα γύρω σας, σαν να είναι όλα λίγο μπερδεμένα. Δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν θέματα που έχουν με τις σχέσεις τους. Δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν. Και τώρα αρχίζει μία περίοδος, θα κρατήσει πολύ, μέχρι 15 Πέμπτου, όχι για όλα τα δεκαήμερα, στην αρχή των πρώτων ημερών, όπου θα δώσετε ένα μεγάλο αγώνα με ένταση ή και μικροκαυγαδάκια με πρόσωπα κύρους, γι' αυτό προσέχετε. Όπως επίσης προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Τις πρώτες μέρες είστε σε μια περίεργη φάση. Για τους ζυγούς μας, η αυριανή μέρα, εάν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, λέει πάρα πολλά. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Είναι μία εξαιρετική μέρα. Αρχίζει μία περίοδος που θα έχετε ταξίδια, επαφές, συναντήσεις. Όσο ο Άρης είναι στους διδύμους μέχρι 15 Μαΐου, για σας είστε μέσα στη δράση γενικότερα. Στο χώρο της δουλειάς ή από το χώρο της δουλειάς θα εμφανιστούν άνθρωποι οι οποίοι θα σας στηρίξουν. Στους ζυγούς, ναι, θα σας στηρίξουν. Ακόμη, αν είστε μόνοι, δεν αποκλείεται από το χώρο της εργασίας να υπάρξει ένα ενδιαφέρον, φιλικό, ερωτικό, όπως τέλος πάντων εσείς το θέλετε, ανάλογα σε ποια φάση είστε. Σήμερα ένα οικογενειακό θέμα σας φορτίζει. Αύριο είναι μια πολύ καλή μέρα για να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Για μαζέψτε λίγο τα χεράκια σας στα οικονομικά. Αυτή, παιδιά, η παρουσία, παρέθεση κάνω για όλα. Αυτή η παρουσία του ουρανού. Ο ουρανός είναι ο πλανήτης των απρόσμενων αλλαγών, των επαναστάσεων, που έχει σχέση με τον Ταύρο τώρα και θα παραμείνει 7 χρόνια. Έχει σχέση με τη γη, γι' αυτό και ακούμε μικροσεισμούς να γίνονται. Και έχει σχέση με αλλαγές ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο. Θα δούμε πολλά και με τις τράπεζες, θα τα γράψω τον άλλο μήνα. Με τις τράπεζες και αυτά έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Λέω ότι μέχρι τις 14 θα επικρατήσει μία σύγχυση στις αγορές. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, και για σας λοιπόν, σε οικονομικό επίπεδο που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, προσέχετε λιγάκι. Η Σκορπιά μας και πάλι είναι μέσα στα αμέλεια, δεν ξέρω. Αποκλείεται αυτό το μήνα να μην έχετε κάτι συναισθηματικό, ερωτικό. Είτε με τα παιδιά να ασχοληθείτε, είτε με τον ερωτικό σύντροφο. Ένα θέμα οικονομικό που έχει σχέση με άλλους θα σας απασχολήσει, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή μπορεί να πρέπει να ασχοληθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η νέα θέση του Άρη με τα οικονομικά θα κρατήσει πολύ και σημαίνει για 1,5 μήνα ό,τι έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλειες θα πρέπει να το χειριστείτε με ευελιξία όπως εσείς ξέρετε. Για τους τοξότες μου, ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα το νιώσετε εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη μέρα. Ένα καυγαδάκι υπάρχει για εσάς που είστε γεννημένοι 21-22 Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
Οι άλλοι θα περιμένουν λίγο, θα παραμείνει αρκετά ο Άρης εκεί. Προσοχή, κρυολογηθεί με τα μικρά ατυχήματα. Και ένα οικογενειακό θέμα ή ακίνητες περιουσίες. Κάπου θα βρει μία λύση. Αυτό σας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό. Ήταν θολή η κατάσταση, δεν είχαν ξεκαθαρίσει πράγματα. Τώρα η Αφροδίτη θα δώσει λίγο μια ανάσα, θα μπορούσα να πω, στις υποθέσεις. Και μόνο από, κάτσε να σας πω, αυτές οι υποθέσεις θα τελειώσουν και θα προωθηθούν, λιγάκι μου επιτρέπεις, από 17 Απριλίου και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα με εκείνα τα οικογενειακά ή τις ακίνητες περιουσίες και θα βρείτε μία λύση. Η εγώ καιρή μας σήμερα, η Σελήνη, είναι στο δικό σας ζώδιο. Λίγο, ενώ των πρώτων ημερών είστε αρκετά καλά με συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες, με αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο είναι φορτισμένο. Αύριο για ένα οικονομικό θέμα θα πιεστείτε λιγάκι, ενώ θα δώσετε πολύ μεγάλη σημασία στο χώρο της εργασίας ή και της υγείας. Όσο ο Άρης είναι στους διδύμους, αυτό σημαίνει δράση σε εργασία, αλλά προσέχετε λίγο και την υγεία σας. Και αλλαγές έρχονται, οι οποίες είναι πολύ πολύ σημαντικές, αλλά δώστε σημασία σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, τα οποία μπορεί να σας στηρίξουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Για τους συντροχώους μας, χθες και προχθές μπορεί να ήσασταν λίγο, από λίγο μελαγχολικοί, λίγο κάτι κρατούσατε μέσα σας. Από αύριο η Σελήνη θα είναι στο ζώδιό σας. Αν είστε γεννημένοι πρώτη-πρώτη μέρα, θα υπάρξει μία αλλαγή, μία ένταση, ενώ ή τον δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλό. Η νέα θέση του Άρη είναι εξαιρετική για σας. Ανοίγει δρόμους για δράση, για επαγγελματικές συμφωνίες, ακόμα και για την ερωτική σας διάθεση και θα ασχοληθείτε και με τα παιδιά. Όλο αυτό το διάστημα θα ασχολείστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τα οικονομικά. Μου είπαν από το κοντρόλ ότι πήρε μία κυρία και έκλαιγε για τα οικονομικά των υδροχών. Μην κλαίτε σας παρακαλώ. Ο Δίας κάτι θα κάνει. Μέχρι τώρα τα οικονομικά, επειδή ήταν ανάδρομος ο Ερμής, ήταν θολά μπερδεμένα, δεν ξεπερδευόντουσαν. Από αύριο μεθαύριο που θα αρχίσει να τρέχει ο Ερμής και αφού είναι και η Αφροδίτη εκεί, βέβαια ανάλογα και με το προσωπικό σας οροσκόπιο, τα οικονομικά θα πάνε καλύτερα. Μην κλαίτε, αύριο είναι μια καλύτερη μέρα που λένε. Τα ψαράκια μας, ναι μεν η Αφροδίτη έχει μπει στα ψάρια και είναι στις πρώτες μέρες, όμως η νέα θέση του Άρη για σας των πρώτων ημερών υπάρχει μια ένταση σε οικογενειακό επίπεδο. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, οι άλλοι θα περιμένετε σιγά σιγά. Γενικότερα είναι μια καλύτερη περίοδος που μπορείτε να στηριχτείτε στα δικά σας χέρια, αλλά μην κάνετε υπερβολές, αυτό σας το λέω συνέχεια. Θα το δείτε λίγο αργότερα όταν ο Δίας γίνει ανάδρομος, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Τα θολά ακόμα δεν έχουν ξεμπερδευτεί, αλλά θα ξεμπερδευτούν τώρα που επιτέλους ο κύριος Άρης πάει στη θέση του. Λιτσάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.